Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ενός.gr. Άρη ΣΑΕΚ έχουμε σήμερα και το γεγονός ότι στον Άρη κουβεντιάζουν ότι θέλουν να αποσπαστούν από τους διώκτες τους και ανάμεσα στους διώκτες τους συμπεριλαμβάνουν και την ΑΕΚ, καταλαβαίνει κανείς πόσο μουσκεμα τα έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Είναι απαράδεκτο για μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ να προσπαθεί να κυνηγήσει για να μειώσει την ψαλίδα με τον Άρη, να φτάσει τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία και να κατεβάσει τη διαφορά από τον Ολυμπιακό από διψήφιο σε μονοψήφιο αριθμό. Και μόνο αυτό αποδεικνύει πόσο μπάχαλο και πόσο θάλασσα τα έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ. Φυσικά η Ένωση έχει μπει σε μια διαδικασία και με την αλλαγή προπονητή να στεγνώσει αυτό το μούσκεμα που έχει κάνει και νομίζω ότι το σημερινό, το απόψινό παιχνίδι είναι το πρώτο κρίσιμο τεστ για να δούμε αν βρίσκεται σε καλό δρόμο ή αν έχει πάρει εν πάση περιπτώσει αυτό το δρόμο που απαιτείται προκειμένου να αναστρέψει λίγο την κατάσταση. Γιατί για να ξέρουμε και τι λέμε, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήρθε 7 μέρες από τότε που ανέλαβε ο Μανώλο Χιμένεθ, ενώ τα παιχνίδια με τον Πανετολικό και τον Λαμία δεν μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο. Μάλιστα, επειδή έχει γίνει κουβέντα για το 0 που έχει κρατήσει η ΑΕΚ στην άμυνα, και υπενθυμίζω ότι και στον πρώτο γύρο στα αντίστοιχα παιχνίδια έχει κρατήσει το 0 με τον Πανετολικό και τη Λαμία. Επομένως, ουσιαστικά κριτήριο δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Κριτήριο θα υπάρξει στο απόψινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι έχει σημασία για την ΑΕΚ εκτός από το τακτικό κομμάτι, νομίζω το κομμάτι της νοοτροπίας. Δηλαδή, κάποια στιγμή η ΑΕΚ σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι θα πρέπει να μπει στο γήπεδο για να κυριαρχήσει, θα πρέπει στο γήπεδο να μπει με νοοτροπία νικητή, θα πρέπει να μην ξαναδούμε αυτό που είπε ο Χιμένεθ στους παίκτες του μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, ότι ήταν σαν να περιμένετε πότε θα δεχτείτε αυτό το γκολ. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να είναι παθητική, πρέπει να είναι ενεργητική, πρέπει να μπει στο γήπεδο να κυριαρχήσει για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Εγώ δεν είπα να τρελαθεί και να μπει σε φουλ επίθεση, αυτό έτσι δεν θα το κάνει ποτέ ο Μανώλο Χιμένεθ, αλλά έχει να κάνει με την οτροπία. Έχει να κάνει με την οτροπία της ΑΕΚ, αυτή που προσπαθεί όντως να αλλάξει ο Μανώλο Χιμένεθ. Όπως επίσης προσπαθεί να αλλάξει και αυτό που μέχρι τώρα δεν βλέπαμε, δηλαδή να μπει η ΑΕΚ στο γήπεδο και να κάνει πράγματα σαν ομάδα, όχι σαν μονάδες. Και στην ανασταλτική λειτουργία αυτό, αλλά και στην επιθετική λειτουργία. Το επεσήμανε ο Μανώλο Χιμένεθ στην ομιλία που έκανε προχθές στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές του. Μένει να το δούμε σήμερα και στο γήπεδο. Δηλαδή, επιτέλους η ΑΕΚ να λειτουργεί συλλογικά σαν ομάδα και όχι να περιμένει πράγματα από μονάδες. Δηλαδή, να περιμένει από τους κεντρικούς αμυντικούς να μην κάνουν το λάθος για να μην δεχτεί γκολ, να περιμένει από την ποιότητα που έχει μπροστά των παιχτών να κάνουν μία ενέργεια για να βγάλει ένα γκολ. Χρειάζεται, νομίζω, επιτέλους η ΑΕΚ να λειτουργήσει ομαδικά. Προφανώς δεν είναι κάτι που όταν δεν το έχεις δουλέψει και δεν το έχεις μάθει από την αρχή της σεζόν δεν μπορείς να το κάνεις από το ένα βράδυ στο άλλο, αλλά αν δεν αρχίσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω θα δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει κατά τη γνώμη μου μεγάλη σημασία η ΑΕΚ να δουλέψει ομαδικά απόψε στο ανασταλτικό κομμάτι ώστε να μπορέσει να κρατήσει το 0 στα μετόπισθεν και αν κρατήσει το 0 στα μετόπισθεν θεωρώ ότι μπορεί να πάρει και το παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα αγωνιστικό πλάνο και ενδεκάδες κλπ. Θεωρώ ότι ο Μανόλο θα υλοποιήσει τη σκέψη που είχε για τρίτο χαφ στη μεσαία γραμμή, δηλαδή ένα σχήμα με Σιμόες Γαλανόπουλο και ενδεχομένως έναν εκτός Σάκοφ Κρίσης, αλλά μένει να το δούμε και στο γήπεδο. Θεωρώ πάντως ότι αν καταφέρει να κυριαρχήσει στη μεσαία γραμμή θα λειτουργήσει πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά αυτό και στην ανασταλτική λειτουργία αλλά και στην επιθετική. Αυτά, μακάρι η ΑΕΚ σε αυτό το τεστ σημερινό που είναι πολύ σημαντικό να πάρει το πρώτο της άριστα για φέτος.